Ήταν σοκαριστικός. Ήταν σοκαριστικός ο Απόστολος. Πάλι καλά, νομίζω ότι θα του έλεγε: θέλω επιστροφή του Δαχτυλίου. Ρε παιδιά, γιατί είναι σοκαριστικός. Λίγο παραπάνω. Το γεγονός ότι έδωσε και κάποιοι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται διαφορετικό πώς τους βολεύει, δεν σημαίνει ότι είναι λάθος και ο Απόστολος. Δεν σου έχει τύχει να ντραπεί. Δεν σου έχει τύχει να ντραπεί να μου δανείσει κάτι και εγώ να καταλάβω ότι μου το δωρίζει. Και να έρθει μετά να μου πει: δεν θα ντραπεί να μου πει, ξέρει το στυλό. Δεν το δώσα, το δάνεισα, φέρ το πίσω. Για να σα πω κάτι. Αλλά το χειρότερο είναι να δίνει να πληρώνουν και να μην σου φέρνουν ρέστα. Μα Μάρτζη, αυτό είπε όμως ο άνθρωπος, ο Απόστολος, ότι πάρτε το, σας το δίνουμε κανονικά. Δεν είπε ότι μετά θέλει να το πεις. Όταν λες σε κάποιον, στο δίνω, πάρτο να το φας. Ναι, αλλά δεν είπε σας το δίνουμε δώρο. Όχι, το είπε. Έτσι το είπε, κατάλαβε. Το φάτε το. Παιδιά, κανονικά. Το είπε και έτσι κατάλαβε. Δεν είπε ότι σας το δίνουμε δώρο. Κανονικά. Έχουν φάει σε τρία παράμετρο. Από την άλλη, να πούμε και το άλλο. Το γεγονός ότι η άλλη ομάδα το παρεξήγησε και το ερμήνευσε όπως ας πούμε ότι ήταν δώρο και δεν το ξαναδώσουμε, αυτό δεν φταίει ο Απόστολος. Είπας και λες, με τη μία, είπας και τους λες, σας το δίνω, αλλά τα θέλουμε πίσω. Όχι, σας το δίνω και μετά λέω. Ίσως το είπε λάθος. Ειδικά όταν έχεις την τύχη σε τρία έπαθλα, να έχεις φάει κυριολεκτικά για να το πούμε απλά και λαϊκά. Παιδιά, τόσο καιρό δεν έχουν να φάνε. Και τι κάνουνε, το κρατάνε κάβα, μου λέμε. Οι κοκκίνοι έχουν πεθάνει. Εγώ πάντως διάβασα σχόλια, ειδικά με τον Απόστολο Ρουβά και εξαιτίας και λόγω της ιδιότητάς του, ήταν αρκετά έντονα, θα τα πω έτσι τα χαρακτηρίσματα. Ξέρεις γιατί, είναι και αυτό το ένα πρόσωπο που δεν το περιμένει, σου έρχεται αυτή η συμπεριφορά και σοκάρεσαι. Γιατί ήταν άλλο σχόλιο και με αυτό. Οι αντιδράσεις βέβαια ήρθαν για τον Απόστολο και μέσα από την ομάδα του. Και η Σταύρου, και ο Νικογιάννης. Είπαν εμείς δεν θέλουμε τώρα. Ακριβώς. Το ξέραμε τα αρχαία ότι είναι δώρο, γιατί τώρα να το πάρουμε. Είναι θέμα φιλότιμου. Τι πιστεύετε ότι έγινε εκεί, γιατί πραγματικά θέλω τη γνώμη σας. Είναι αυτό που καμιά φορά όταν σε εξυπηρετεί για τους δικούς σου λόγους ανακαλείς και λες. Θυμάσαι αυτό που σου κατώ. Το συζήτησε, πιστεύω, με κάποιον μέσα στην ομάδα και του είπαν γιατί ρε το κάνατε αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή πήγαινε και πάρτε το πίσω. Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένστικτο αυτοσυντήρηση, ότι το έδωσα, αλλά μπορεί να το χρειαστώ. Αυτό. Είναι μεγαλειώδες όμως να το δίνεις. Και πραγματικά ανεβαίνεις και στα μάτια του κόσμου και των συμπαικτών. Ειδικά όταν έχεις εσύ περίσευμα εκείνες τις μέρες. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος. Η στιγμή που το ζήτησε, μετά από δύο πολύ μεγάλα έπαθλα. Αν το ζήταγε σε κάποια άλλη στιγμή που όντως χάνανε και δεν είχαν πάρει. Ναι. Δηλαδή είχαν πάρει μπλε το έπαθλο για Μαϊάμι και το Μασάζ. Τότε ναι, να πας να τους πεις. Είχαν φάει τους κασμού, έτσι. Να τους πεις, παιδιά, ξέρετε, μπορείτε να μας δώσετε το ρύζι, γιατί εμείς έχουμε ζωριστεί. Εκεί ίσως αυτό χάθηκε λίγο στη μετάφραση. Τώρα ήταν λάθος, νομίζω. Θεωρώ ότι πάντοτε για να μην υπάρχουν παρανοήσεις σε όλα, στο παιχνίδι, στο Survivor, στον Άγιο Δομήνικο, εδώ στην Αθήνα, παντού. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το οποίο λέμε. Οι καλές εξηγήσεις. Πολύ ξεκάθαρα. Είναι ένα, δύο, τρία. Είτε συμφωνείς είτε όχι. Διαφορετικά, αν κάνεις αυτό, το μα σου είπαμε, εγώ δεν το εννοούσα έτσι και εσύ χαλιέσαι και το άλλο χαλάς και τη σχέση χαλάς. Δεν πάει. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους κόλπους. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι και σημαντικό αυτό. Ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το θεωρούμε πολύ φιλιρηνικό και είναι και φιλιρηνικό πρόσωπο στο Survivor, φαίνεται. Η όλη συμπεριφορά του του Απόστολου. Οπότε δεν περιμένεις μια τέτοια σκληρότητα, γιατί αυτό δείχνει και μια σκληρότητα όταν έχεις φάει. Περίσευμα, κυριολεκτικά τις τελευταίες μέρες. Πάντως εύχομαι αυτό να είναι όντως ένα ατυχές περιστατικό και να μην συγκλίνει και μαζευτεί αθρηστικά με πράγματα που έχουμε ακούσει από παίκτες αποχωρώντας να λένε και για τον Απόστολο. Βέβαια. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε συζητήσει. Και η Τζόι είχε. Η Τζόι λίγο είχε πει ότι είναι πονηρός. Ξέρετε τι μου θύμισε τώρα. Τη Μυριέλα. Μόλις έχουν κερδίσει έπαθλο φαγητού που μετά πάει πριν το αγόρισμα και λέει μην νομίζετε κι εμείς που το έχουμε σκάψει το φαγητό. Ότι μας κάνει να θέλουμε κι άλλο. Κρατήστε τα αυτά, σημειώστε και εσείς γιατί όχι, στείλτε μας και τα μηνύματά σας, γιατί αύριο θα την έχουμε την Μυριέλα. Μετά από αρκετές μέρες θα είναι κοντά μας για να τα πούμε όλα. Και θέλω χρόνο, 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 αρχισυντάκτη της καρδιάς μου, τα ακούς.